50 χρόνια, κύριε Μαυρίδη, από την τουρκική εισβολή και το θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος μας και μεγάλη ανάγκη να γίνει μια εκδήλωση αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο. Βέβαια, δεν είναι ξεκομμένη από την γιορτή της 25ης Μαρτίου, γιατί θα δείτε ότι μέσα έχει και στιγμιότυπα από την Επανάσταση, αλλά είναι όμως σε σχέση με το κομμάτι που λέγεται Κύπρος. Όπως είδατε, ο τίτλος είναι «Θαλασσοφύλλη τη μουγή ματώβρεχτη πατρίδα». Είναι δανεισμένος ο τίτλος από ένα μεγάλο ποιητή Έλληνα, τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο ποίημα για την Κύπρο, «Ύμνος και θρήνος». Και εκεί ακριβώς μιλάει, λέει αυτή την μεγάλη κουβέντα. «Θαλασσοφύλλη τη μουγή, ματώβρεχτη πατρίδα». Και πραγματικά φαίνεται και μέσα σε όλο το έργο αυτό το ματώβρεχτο, το οποίο το έχουμε και στην αφίσα μας. Είναι πολύ αντιπροσωπευτική και πολύ συμβολική η αφίσα μας, με το τόσο αίμα που πότισε αυτή την ηρωική Κύπρο, το οποίο την κράτησε και ελληνική. Πόσο εύκολα ή δύσκολα σκηνοθετούμε έφηβους ερασιτέχνες? Εύκολο είναι. Εντάξει, θέλει λίγο έτσι, πώς να το πω, λίγο μια προσπάθεια να μπουν στο δρόμο, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά πρέπει να έρθετε σε μια πρόβα που κάνουμε, η πρώτη μας πρόβα, και μετά να δείχνετε και την παράσταση. Τα παιδιά κάνουν μια συγκινητική προσπάθεια. Τα έχουμε λίγο έτσι, τα κακολογούμε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την νεολαία, και αυτά μια χώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μπαίνουν στο δρόμο, σοβαρεύονται. Το πιο συγκινητικό είναι αυτό, το πόσο αυτά τα παιδιά μπαίνουν στο πετσί των ρόλων που ενσαργώνουν, που πραγματικά όσοι δείτε την παράσταση, πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά είναι 14 και 15 χρονών. Νομίζουμε ότι είναι ενήλικες έτσι που αναλαμβάνουν αυτό το έργο. Έχουν σπιρτάδα, έχουν όρεξη, έχουν κέφι και μας ακούν και πειθαρχούν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την προσπάθειά μας. Και τα βιώματα αυτά τα βιώματα τα κουβαλούν. Όπως θα δείτε, δεν ξέρω αν θα τραβήξετε πλάνα από μέσα, έχουμε πάρα πολλούς μαθητές μας των προηγούμενων ετών που έρχονται και βλέπουν τις παραστάσεις μας. Όσοι έρχονται, όσους συναντάμε στο δρόμο, ειδικά τέτοιες μέρες, όλοι έχουν να θυμούνται το πέρασμά τους από το 5ο γυμνάσιο και από τη θεατρική ομάδα και από όλα αυτά που έζησαν. Και με τον πρώτο λόγο σου να αρχίζουν να μας φάζουν, και δεν πιστεύω ότι μου πει του καθενού το στόμα, έχω από εκείνα τα χαρτιά, έχεις να πεις ακόμα. Μουσελή μαγά, είπα σου και λαλό σου, από τούτα ούλα που λαλείς θα είναι καθαρή καρδιά μας, και πίστεψε δαλλιώς το κρίμα στο λαιμό σου. Μπορεί και να είναι καμιά δουλειά που γίνηκαν κρυφά μας. Βίσκοπε, εγώ τη γνώμη μου ποτέ δεν την αλλάσω. Ποιος αν για να πεις με χαρευτείς που θέλω να σου πιστέψω, έχω στο νου μου, βίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω, κι αν ήμουν από τους δρομιούς την Κύπρο να παστρέψω, και ακόμα εν μπόρεγα τον κόσμο να γυρίσω, ήταν να σφάξω τους δρομιούς, ψυχή να μην αφήσω. Η Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνότερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξαφανίσει. Κανένας, γιατί σκέπει την από τα ύψη ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας όλους σας γενεί, το γένο μας αυλάκι. Κάμε τον κόσμο μακελιών, τους δρομιούς τραούλια. Μα ξέρω το πως ήλατρο, όταν σκοπεί καβάκι, τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Το ρίν καθώς τρώει τη γη θα αρκέται. Οι μαθητές μας θα μας χαρίσουν μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Θα παρακολουθήσουμε στη μέσα από τον αγώνα ενός αδελφού μαρτυρικού λαού, το λαό της Κύπρου, ενάντια στον κατακτητή, που δεν ήταν ένας μόνο.
το θεατρικό θαλασσοφύλλητη μου γη. Μα το την πατρίδα έχει αποσπάσει ήδη το τρίτο βραβείο θεάτρου σε πανελλήνιο διαγωνισμό τέχνης που διοργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια Μαγλίδη. Η θεατρική τέχνη αποτελεί ανακόσπαση το κομμάτι της εκπαίδευσης και καλλιέργειας των νέων ανθρώπων. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε θεατρικές παραστάσεις, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εκφράζονται δημιουργικά, να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να καλλιεργούν την εσυναίσθησή τους. Η θετινή παράσταση αποτελεί προϊόν σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών που τους καθοδήγησαν. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές για την προσπάθειά τους. Γιατί πέρσι άκουγα τα παιδιά να λένε τι ωραία που περνάμε και τι ωραία που περνάμε και ήθελα και να τα ζήσω εδώ. Σήμερα θα μπορούμε να ξέχασα όλα. Περάσαμε πολύ ωραία. Με τα παιδιά δεθήκαμε που δεν μιλούσαμε καν, τα γνωρίσαμε και δεθήκαμε έτσι και είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα πιστεύω. Φυσικά υπήρξαν πολλά προβλήματα, αλλά ήμασταν όλοι μαζί και το περάσαμε μαζί. Κάναμε πλάκες και με τις καθηγήτριες ήταν πάρα πολύ κοντά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα πρότεινα και στα παιδιά, αν βλέπουν αυτό εδώ του χρόνου και του παραχρόνου και στις επόμενες χρονιές, γενικότερα να πάρουν μέρος και να είναι γενικότερα ενεργοί σε ό,τι εκδήλωση και σε ό,τι γενικότερα πράγματα διοργανώνουν το σχολείο, γιατί είναι πολύ μοναδικές εμπειρίες και σίγουρα δεν τις ξαναζήσουμε. Πόσο εύκολο είναι να βγεις από τον εαυτό σου και να παίξεις ένα ρόλο σε ένα θεατρικό? Πίσω από τη σκηνή είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από το ότι είσαι μέσα πάνω στη σκηνή. Εντάξει, θέλει προσπάθεια, αλλά όπως είπαμε, είμαστε αριστεχνικοί, είμαστε παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά πιστεύω για κάποιους ότι αν έχουν το πάθος, μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα. Αλλά κάποια άλλα παιδιά είναι δύσκολο, εντάξει. Ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά πιστεύω, επειδή είναι και, δεν είναι και πολύ εύκολο το σενάριο γενικότερα να το παρακολουθήσεις όλο, σίγουρα θέλει προσπάθεια και με τις πρόβες αυτό το έχουμε διορθώσει πάρα πολύ. Σεβαστέ μου παππού και αγαπημένη μου θεία, γεια σας. Από τη στιγμή που άκουσα την ώρα της εκτέλεσής μου, την ψυχή μου και είναι γεμάτη χαρά. Είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είστε κι εσείς ευτυχισμένοι όπως είμαι κι εγώ. Αν λυπάστε, θα λυπούμε. Θέλω να είστε περήφανοι γιατί ο κολλός και ανυψιώστα ουσιάστηκε για την ελευθερία. Είμαι από τη Λευκοσία, 23 ετών. Είμαι από τη Λεμεσό, 22 ετών. Είμαστε από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ. Πήραμε μέρος σε πολλές επιθέσεις εναντίον των Άγγλων. Μας συνέλαβαν και μας καταδίκασαν σε θάνατο διαπαγωνισμού. Ήμασταν οι πρώτοι που αντικρίσαμε με θάρρος την αγχώνη. Τα τελευταία μου λόγια ήταν: τα Ελληνόπουλα δεν ξέρουν μόνο πώς να ζουν, ξέρουν και πώς να πεθαίνουν και την πατρίδα να τιμούν. Τα τελευταία μου λόγια ήταν: λυπάμαι που δεν θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή με σκλαβιά.